Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κοινωνιών. Ένας παροξισμός αρνητισμού στην ελληνοκυπριακή κοινωνία που δεν επιτρέπει τον νυφάλιο προβληματισμό για την νυφάλια συζήτηση. Δεν σε ακούει κανένας. Τούτη είναι, φίλες και φίλοι, η ώρα της αλήθειας. Είναι η ώρα που η ιστορία πραγματικά χτυπά την πόρτα μας και εγώ δεν θα την αγνοήσω. Το 2004 ήταν μια σημαντική χρονιά για την Κύπρο. Από τη μία η καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων και από την άλλη η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν τα δύο κορυφαία γεγονότα. Ο δημοσιογράφος Μακάριος Δουσώτης επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή και μια ερμηνεία των γεγονότων. Απόψε είναι εδώ όλος ο λαός ενωμένος. Ενωμένος γύρω από τον αυριανό πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσο Παπαδόπουλο και το εξυγχρονιστικό πρόγραμμα της αλλαγής. Είμαστε εδώ με υψωμένη τη χρωτιά για να δώσουμε στις 16 του Φεβράρι μια να σπάσει ο κόσμος ο γυάλινος, ο κόσμος των παλιδρομήσεων, ο κόσμος των υποχωρήσεων στο Κυπριακό. Στις 16 Φεβρουαρίου, ο Τάσος Παπαδόπουλος εξελέγει πρόεδρος της Κύπρου από την πρώτη Κυριακή. Μετελόμαστε για λύση του Κυπριακού και τα πολιομόνια για διαπραγματεύσεις. Περιμένουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο ΑΝΑΝ. Θα κάνουμε διαπραγματεύσεις με μεγαλοσύνα, με καλή θέληση για λύση. Και αυτά θα προσπαθήσουμε προς τους τουρκοκύπριους αδερφούς μας. Θα επαναλάβω να με κρίνουν γιατί είμαι, όχι για ό,τι τους λένε ότι είμαι. Ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε δεσμευτεί δημόσια πριν την εκλογή του ότι θα συνέχιζε την πρωτοβουλία για λύση του Κυπριακού στη βάση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αν δεν το είπα, να το ξαναπαναλάβω για να είναι σαφές. Δεν γίνεται θέμα ούτε το σχέδιο να φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ούτε οι βασικές του πρόνοια να αλλάξουν. Έχω αρκετό ρεαλισμό για να καταλαβαίνω ότι αυτά είναι αδύνατα. Ο Κόφι Ανάν υπέβαλε το σχέδιό του τον Νοέμβριο του 2003. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεζε για ολοκλήρωση της συμφωνίας το συντομότερο δυνατό και διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις 30 Μαρτίου, πριν από την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα. Πριν κοπάσουν οι μετεκλογικές γιορταστικές εκδηλώσεις, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος άρχισε ενημερωτικές συναντήσεις με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Άλβαρο Ντεσότο. Στην Τουρκία, ο νέος ηγέτης της χώρας Ταΐπ Ερντογάν διαβεβαίωσε τον Κόφι Ανάν ότι θα ήταν θετικός. Το Κυπριακό ήταν το πιο σοβαρό εμπόδιο στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Sonunda yapılacak olan referandumun tabii gerçekleşip gerçekleşmemesi ve bunun her iki tarafta da gerçekleşmemesi veya olumlu netice vermemesi halinde de biliyorsunuz Avrupa Birliği yolu da kapanacak. Στις 27 Φεβρουαρίου, ο Κόφι Ανάν επισκέφθηκε την Κύπρο. Την παραμονή της αφιξής του, οι Τουρκοκύπροι πραγματοποίησαν μεγάλο συλλαλητήριο υπέρ της αποδοχής του σχεδίου του. Ο Κόφι Ανάν είχε στη Λευκοσία συνομιλίες με τους Τάσο Παπαδόπουλο και Ραούφ Τενκτάς. Τους παρέδωσε το τρίτο αναθεωρημένο σχέδιό του. The two leaders have just told me they have accepted my invitation to come to The Hague on 10 March. I had told them yesterday
that I would expect them to arrive prepared there and then to tell me whether or not they would sign a commitment in The Hague to submit the foundation agreement to approval at separate simultaneous referenda on 30 March in order to achieve a comprehensive settlement of the Cyprus problem. Στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν θα εκλεγόταν σε λίγες μέρες βουλευτής και θα γινόταν πρωθυπουργός. Στις ομιλίες του έδειχνε αποφασισμένος να λύσει το Κυπριακό. Ο Ντενκτάς, σε συμμαχία με το στρατό, αντιστεκόταν με φανατισμό. Η κρίση στο Ιράκ άλλαξε τα δεδομένα στην Τουρκία. Ο ρόλος του στρατού ενισχύθηκε. Ο Ερντογάν υπαναχώρησε και κατηγόρησε τον Κόφι Ανάν ότι τον ξεγέλασε. Δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, ανέφερε. Διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο δεν έχουν τηρηθεί αυτά που λέχθησαν. Στη διάσκεψη της Χάγης, ο Ραούφ Ντενκτάς ήταν απόλυτα αρνητικός στο αίτημα του Γενικού Γραμματέα να θέσει το σχέδιο σε δημοψήφισμα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, με δεδομένο και το όχι του Ντενκτάς, απάντησε θετικά. Ύστερα από 19 ώρες διαβουλεύσεων, ο Κόφι Ανάν κήρυξε τη διαδικασία σε αδιέξοδο. Yesterday, for a very specific and agreed purpose, I asked each of them whether they were prepared to commit today to submit my 26 February 2003 plan to approval at separate simultaneous referenda on 30 March 2003 in order to achieve a comprehensive settlement of the Cyprus problem. Mr. Papadopoulos answered that he was prepared to do so as long as the people knew what they are being asked to vote on. Mr. Ντενκτάς answered that he was not prepared to agree to put the plan to referendum. Η θέση δική μας ήταν ότι είμαστε έτοιμοι να θέσουμε το σχέδιο σε δημοψήφισμα εφόσον υπήρχε συμπληρωμένο ολόκληρο το πακέτο της νομοθεσίας, ιδιαίτερα νομοθεσίας που αφορούσε τον κοινό κράτος και την κυβέρνηση του κοινού κράτους. As far as we are concerned, the plan which was on the table was not acceptable to us because it envisages the removal of about 100,000 Turkish Cypriots from their present habitations. Ερχόμαστε από τη Χάγη, όπως είναι κατανοητό, με την απογοήτευση από την αποτυχία της πιο εντατικής και συνεχούς προσπάθειας που έγινε για επίλυση του Κυπριακού. Η άρνηση του Ντενκτάς να αποδεχθεί το σχέδιο στη Χάγη προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Τουρκοκυπρίων που ζητούσαν την παραίτησή του. Χιλιάδες πάντως ήσαν και σήμερα οι Τουρκοκύπριοι που ξεχύθηκαν στους δρόμους και διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να αγωνιστούν για λύση του Κυπριακού και ένταξη μιας επανενωμένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 16 Απριλίου υπογράφηκε στην Αθήνα η συνθήκη προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία εβδομάδα αργότερα, η Άγκυρα και ο Ντενκτάς απάντησαν στην ένταξη με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, επιτρέποντας τη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα. Η ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές ήταν απρόσμενη. Η Κύπρος έζησε τη δική της άνοιξη. I'm not sure till I pass this gate if it is true or not, or dreaming or not. I think this week there is a football match again. I don't know if between Omonia and Apoel.
Ένα είμαι ομόνιο φαν. Δεν μπορώ να μιλώ πολλά καλά ελληνικά, εξιάσαμε. Τώρα τα μάτια μου είναι ψυχή. Σωστά είναι, σωστά είναι. Εγώ έγασα το μητσί μου, 9 χρονών. 9 χρονών. Η εθνική φρουρά. Η εθνική φρουρά. Στο τσάμε στο Αγκασιανό το σχολείο. Παίξαμε το μίτσι. Αλλά εγώ δεν έχω. Ας πούμε, ένα ψωμί τρώει το ένας ποντικός. Όλοι οι ποντικοί φταίωσαν. Η αμυντική στάση που τήρησαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων άφησε αυτή την ιστορική ευκαιρία για συμφιλίωση να χαθεί. Από τη μία, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος καθοδήγησε τους Ελληνοκύπριους να μην επιδεικνύουν ταξιδιωτικά έγγραφα για να περάσουν στο Βορρά. Όμως δεν μπορεί αυτή η καθοδήγηση να αναχθεί σε απαγόρευση. Επαφείται στη συνείδηση του καθενός. Αυτοί που λένε κυβέρνηση δεν μας καθοδήγησε, είναι άλλοθοι που γυρεύουν για τις δικές τους πράξεις. Από την άλλη, ο Ντεγκτάς πιο όμως πίστευε πως το φαινόμενο θα ήταν παροδικό. This friendship now, this honeymoon sort of season is very good, but one should not be mistaken that it is there to stay forever. Με την οριστικοποίηση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέρευσε η τουρκική πολιτική ότι το Κυπριακό λύθηκε το 1974. Η διακαής επιθυμία της Τουρκίας να επιβιβαστεί στο τρένο της Ευρώπης την εξανάγκασε να αποφασίσει ότι έπρεπε να λύσει το Κυπριακό. Ο Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε με τον Ρόφ Ντεγκτάς τα αδιαπραγμάτευτα όρια της τουρκικής πλευράς που ήταν η ξεχωριστή κυριαρχία του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους, η ενίσχυση της διζωνικότητας και η ευθυγράμμιση του χάρτη που πρότεινε το σχέδιο εδαφικών αναπροσαρμογών. Όλα αυτά να αποτελούν μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεκτημένο και να κατοχυρώνονται ως πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Hedef kalıcı barıştır, kalıcı uzlaşmadır. Geçmişin tekrarlanmamasıdır, halkımızın refahıdır ve güvenlidir. Ύστερα από τη συμφωνία αυτή, ο Ντεγκτάς δήλωσε πως το σχέδιο Ανάν ήταν στο τραπέζι. Είναι μια διαφορετική Ρωσία από όσα έλεγε ως τώρα, ότι το σχέδιο είναι νεκρόν και χαμένο. Τώρα λέει, είναι στο τραπέζι. Υπενθυμίζω και την δήλωση του κυρίου Σεχτάρ, ο οποίος είπε είναι σημείο αναφοράς. Εμείς λέμε είναι βάση για διαπραγματεύσεις. Ο Ερντογάν αναθεωρούσε την τουρκική πολιτική στο Κυπριακό βήμα με βήμα. Ήθελε τον Ντεγκτάς στο παιχνίδι για να ελέγξει τις εσωτερικές αντιδράσεις. Η ελληνοκυπριακή πλευρά εκτιμούσε ότι η στροφή αυτή ήταν μια απλή επικοινωνιακή τακτική. Πάνω απ' όλα, εγώ επισημαίνω τη δήλωση του κυρίου Ντεγκτάς μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, ότι μένει πολύ ικανοποιημένος και ότι συμφωνεί απόλυτα με τον κύριο Ερντογάν. Τώρα ποιος επισημιών, δεν ξέρω. Δεν πιάνεται στην παγίδα ο Γενικός Γραμματέας από επικοινωνιακά τρίκ του κυρίου Ερντογάν ή την απαλή γλώσσα του κυρίου Ντεγκτάς. Τον Ιανουάριο του 2004, ο Ερντογάν συνάντησε τον Κόφι Ανάν στον Ταβός και τον ενημέρωσε ότι η Τουρκία αναθεώρησε την πολιτική της στο Κυπριακό. Τον πληροφόρησε ότι αποδεχόταν τους όρους του για μια νέα πρωτοβουλία, περιλαμβανομένης της επιδιαιτησίας σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία εμπιστεύεται τον Γενικό Γραμματέα και θα αποδεχτεί τη συμπλήρωση των κενών στο σχέδιό του, υπό την προϋπόθεση ότι και η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κάνει το ίδιο. Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο Τάσος Παπαδόπουλος εξακολούθησε να εκτιμά ότι η στροφή της Τουρκίας ήταν επικοινωνιακό τέχνασμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διέψευσε ότι η Τουρκία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα να διαδραματίσει ο Κόφι Ανάν ρόλο επιδιαιτητή για κάλυψη των κενών του σχεδίου του. In the first place, Mr. Erdogan did not agree, as you say, to that. Quite the contrary. His view was different. Είναι καιρός να εμπλακούμε σε ουσιώδεις συνομιλίες και ελπίζουμε να ανταποκριθεί και η άλλη πλευρά. Αρκετός χρόνος έχει χαθεί με διάφορα παιχνίδια δημοσίων σχέσεων. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος συνάντησε τον Κόφι Ανάν στις Βρυξέλλες και του ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία για λύση πριν από την 1η Μαΐου 2004.
Ο Κόφι Ανάν στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε. Ο Τάσος Παπαδόπουλος μου τόνισε κατηγορηματικά ότι επιδίωκε λύση πριν την 1η Μαΐου 2004. Μου είπε ότι δεν γνώριζε πόσα προβλήματα θα προέκυπταν αν μια διαιρεμένη Κύπρος προσχωρούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γενικός Γραμματέας ήταν πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλία μόνο αν ικανοποιούνταν οι σαφείς όροι που είχε θέσει. Αποδοχή του σχεδίου, χρονοδιαγράμματα για τη συμπλήρωσή του, δεσμευτική επιδιετησία και ξεχωριστά δημοψηφίσματα. And I think this should be clear for everyone who approaches me and says, let's resume talks. We are determined to go ahead. We want to settle it before 1st of May. That is the calendar we should be looking at. Μετά τη δέσμευση της Τουρκίας να δεχτεί τους όρους του Γενικού Γραμματέα, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Κόφι Ανάν θα συγκαλούσε συνομιλίες στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος εξακολουθούσε να μην προβλέπει σωστά τις εξελίξεις. Κύριε Πρόεδρε, θα λέγατε μετά τις επαφές των Βρυξελών ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον οριστικοποιημένα για επανέναρξη των συνομιλιών? Όχι. Ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει ακόμα αποφασίσει. Τέσσερις μέρες μετά έλαβε πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα για συνάντηση στη Νέα Υόρκη στις 10 Φεβρουαρίου. Στην επιστολή του, ο Κόφι Ανάν επανέλαβε τον οδικό χάρτη των εξελίξεων. Συνομιλίες με χρονοδιαγράμματα, επιδιαιτησία και δημοψηφίσματα πριν την 1η Μαΐου. Αποδοχή της πρόσκλησης θα εκλαμβανόταν και σαν αποδοχή των όρων. Το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισε αποδοχή της πρόσκλησης Ανάν, όχι όμως τον όρο της επιδιαιτησίας. Η εκτίμηση της ελληνοκυπριακής πλευράς ήταν πως έτσι κι αλλιώς ο Ντενκτάς θα επαναλάμβανε το σενάριο της Χάγης και θα τίναζε τις συνομιλίες στον αέρα. Την άποψη αυτή ενίσχυαν και οι δημόσιες θέσεις του Ντενκτάς. Αν αποδεχθώ τη διαδικασία που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, θα σημαίνει ότι οι Τουρκοκύπροι είναι νεκροί. Δεν πρόκειται να κάνω αυτή την κηδεία. Οι Τουρκοκύπροι είχαν διαφορετική γνώμη. For Mr. Ντενκτάς, I would like to say something. Please. Don't come again to Cyprus before you make peace. Εμείς θέλουμε ειρήνη, αλλά ο Ντενκτάς δεν θέλει. Ο Τάσος Παπαδόπουλος αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη με τη βεβαιότητα της αδιαλαξίας του Ρόφ Ντενκτάς. Πήγαμε με καλή διάθεση. Πάντα εμείς υποστηρίζαμε την έναρξη των συνομιλιών με βάση το σχέδιο Ανάν και στόχος μας παραμένει η εξέβρεση λύσης μέχρι την 1η Μαΐου. Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από την τουρκική πλευρά, από μέρος της Τουρκίας, ότι δέχονται διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Ο Ερντογάν ήταν αποφασισμένος και δήλωσε δημόσια πως δεν υπήρχε περίπτωση ο Ντενκτάς να μην συνεργαστεί. Θα πληρώσουμε το τίμημα. Σκεφτείτε τις μέρες μετά την 1η Μαΐου. Ποιο θα είναι το κέρδος και ποιο το αποτέλεσμα. Αυτοί που μιλάνε πολύ για αυτά τα θέματα θα πρέπει να διερωτηθούν τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε. Για πρώτη φορά από το 1974, το κόστος της κατοχής ήταν πολύ μεγαλύτερο εκείνου της συμβιβαστικής λύσης. Η προοπτική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όμοιρος του Κυπριακού. Αυτή τη θεμελιώδη αλλαγή της τουρκικής πολιτικής, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν σε θέση να την αντιληφθεί. Ο Τόμας Γουέστον σε συνέντευξή του τόνισε. Προσπάθησα να πείσω τον πρόεδρο Παπαδόπουλο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα αυτού που θεωρούσα ως μια σαφή αλλαγή στην πολιτική δυναμική. Μέρος αυτής της δυναμικής ήταν το γεγονός ότι η Τουρκία ήθελε να λυθεί το πρόβλημα. Ήταν πρόθυμη για όλα. Δεν έβλεπε τι συνέβαινε. Δεν έβλεπε ότι ο Ντεκτάς απορριπτόταν από την Τουρκία και ότι είχε μπει στο περιθώριο. Οι συνομιλίες της Νέας Υόρκης ξεκίνησαν με τον Τάσο Παπαδόπουλο να επιχειρηματολογεί κατά της επιδιαιτησίας και τον Ρόφ Ντενκτάς να συμφωνεί μαζί του. Περισσότερο στην κοινή συνάντηση χθες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κατοχικός ηγέτης απλά συμφωνούσε σε όλα τα σημεία με τον κύριο Παπαδόπουλο, συμπληρώνοντας κάθε κουβέντα του Κυπρίου ηγέτη με τη λέξη «συμφωνώ», «εγώ συμφωνώ». Στη συνάντηση της επόμενης ημέρας, ο Ρόφ Ντενκτάς έκανε την έκπληξη. Διαβάζοντας απογραπτά κείμενα, πρότεινε μια φόρμουλα που ετοιμάστηκε στην Άγκυρα και ικανοποιούσε τους όρους που είχε θέσει ο Κόφι Ανάν. Biz bugün Türkiye elinde tasvip ettiği görüşümüzü sunduk. Bir ara formül bulduk. İki ana vatan evvela bu işe el atar. Η τουρκική πρόταση προέβλεπε. Συνομιλίες στη Λευκοσία μεταξύ Παπαδόπουλου και Ντενκτάς μέχρι τις 22 Μαρτίου. Διάσκεψη με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας. Επιδιαιτησία από τον Γενικό Γραμματέα, δημοψήφισμα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά που πήγε στη Νέα Υόρκη με τη βεβαιότητα ότι όλο το σκηνικό ήταν επικοινωνιακό τέχνασμα,
βρέθηκε προεκπλήξεως. Το ομολόγησε αργότερα και ο Δημήτρης Χριστόφιας. Αν η Τουρκία όντως παίζει αυτό το παιχνίδι της επικοινωνιακής στρατηγικής και μόνον, δεν ρίψω κινδύνευο αυτή τη στιγμή, διότι πήγαμε στη Νέα Υόρκη με την άποψη αυτή. Σωστό. Και ότι ο κύριος Ντεκτάς δεν πρόκειτο να δεχτεί επιδιαιτησία του Γενικού Γραμματέα και θα την απερίπτει. Χωρίς εναλλακτικές στρατηγικές, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος αποδέχθηκε την επιδιαιτησία όπως την πρότεινε η Τουρκία. Following 3 days of meetings and consultations, I am pleased to announce that the parties have committed to negotiating in good faith on the basis of my plan to achieve comprehensive settlement of the Cyprus problem through separate and simultaneous referenda before 1 May 2004. Που η τουρκική πλευρά και ιδιαίτερα ο κύριος Τεχτάς χαρακτήριζαν το σχέδιο Ερντογάν ως νεκρό και θανμένο και αρνούνταν να προσέλθουν σε συνομιλίες, έχουμε επιτύχει ώστε ο Γενικός Γραμματέας να αναλάβει νέα πρωτοβουλία και να καλέσει τις δύο πλευρές σε διαπραγματεύσεις. Είναι οι δικοί μας σχεσμοί, πιστεύω, που οδήγησαν την τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει την εντελώς αρνητική της θέση και να επανέλθει στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων με βάση το σχέδιο ΑΝΑΝ. Οι συνομιλίες που ξεκίνησαν στη Λευκωσία, όπως προέβλεπε η Συμφωνία της Νέας Υόρκης, ήταν χωρίς προοπτική. Και οι δύο βασικοί παίκτες δεν φαίνονταν να πιστεύουν στο σχέδιο που ανέλαβαν να διαπραγματευτούν. Στην έναρξη των συνομιλιών παρευρέθηκε και ο επίτροπος Γκίντερ Φερχόιγεν για να τονίσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λύση. Ο Τάσος Παπαδόπουλος τον διαβεβαίωσε ότι ήταν έτοιμος για λύση. Άρα, η long conversation yesterday night over dinner in his private residence, so that could be relatively short. The fact that the meeting was short shows that we are in full agreement. Not very much what we need to discuss. We both agree that time is now there to find a settlement. Ο Ραούφ Τεκτάς έμεινε στη διαδικασία για να σκοτώσει την πρωτοβουλία. Ξεκίνησε τις συνομιλίες εγείροντας ζητήματα που ακύρωναν τα πλεονεκτήματα από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Temin için iki halkın haklarını garanti altına almak için. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν με κρίση. Ο Ραούφ Τεκτάς υπέβαλε εγγράφο στις θέσεις του. Το έγγραφο διέρευσε αμέσως στα μέσα ενημέρωσης. Διαμόρφωσε μια επιστολή η οποία θα μπορούσε κάποιος να μπει και ελέγχει αυτό από αρκετά πρόσωπα που την είδα, ότι θυμίζει τον παλιό κακόν Τενιτάζ. Δηλαδή έβαλε πάνω σε ένα χαρτί όλες τις αδιάλακτες θέσεις του. Ο κύριος Τεκτάς γύρει θέματα στο χαρτί του, τα οποία είναι εντελώς εκτός του παραμέτρου και πιστεύω επαναφέρει πίσω το όραμα το οποίο έλεγε για τόσο καιρό στον κύριο Κλειδίδη. Με διαρροές πληροφοριών από τις συνομιλίες στα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος ξεκίνησε εκστρατεία απόρριψης του σχεδίου από την πρώτη μέρα των συνομιλιών. Η εκστρατεία ήταν στοχευμένη στις οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε η λύση του Κυπριακού. Με νέες απαράδεκτες αξιώσεις εμφανίστηκε στη σημερινή 13η συνάντηση των συνομιλιών ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Τεκτάζ. Ζήτησε να φορτώσει στο Ομοσπονδιακό κράτος όλα τα χρέη των δύο πλευρών προς την Τουρκία και την Ελλάδα. Δηλαδή, όποιο χρέος έχει το κατοχικό καθεστώς με την Τουρκία και το οποίο έρχεται σε δισεκατομμύρια λίρες Κύπρου, να το επομισεί το ενίο κράτος που θα προκύψει μετά τη λύση. Νομίζω ότι εξυπακούεται εύλογα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη οικονομία της Κύπρου στα πλαίσια της λύσης ΑΝΑΝ. Αυτό σημαίνει ότι μία από τις αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην τουριστική μας βιομηχανία θα είναι ο εσωτερικός ανταγωνισμός, όπου πιθανόν στο τουρκοκυπριακό κρατήδιο τότε να προσφέρονται πολύ χαμηλότερες τιμές και ο ανταγωνισμός να γίνει σε επίπεδο τιμών, κάτι που θα είναι καταστροφικό για την τουριστική μας βιομηχανία. Ο Ραούφ Τεκτάς πραγματοποιούσε τη δική του ανοιχτή εκστρατεία κατά του σχεδίου.
Εθνικιστικές οργανώσεις οργάνωσαν την υποδοχή του στο αεροδρόμιο και τον συνόδευσαν στο ξενοδοχείο του με αυτοκινητοπομπή μήκους 3 χιλιόμετρων. Η τουρκική κυβέρνηση διαφωνούσε ανοιχτά με τις δραστηριότητες του Denktaş. Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας δεν άντεχαν άλλο τα βαρύδια του Κυπριακού. Θέλουμε, είπε, την ολοκλήρωση των συνομιλιών. Δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ας είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά αυτή που θα αποχωρήσει. Πρέπει, υπογράμμισε, να επιτύχουμε όλοι μαζί τη θετική έκβαση των συνομιλιών. Ωστόσο, στη Λευκωσία δεν έγιναν συνομιλίες. Ο Γενικός Γραμματέας επέριψε την ευθύνη και στους δύο συνομιλητές επειδή αρνήθηκαν να διαπραγματευτούν με καλή πίστη. Οι ελπίδες για λύση εναποτέθηκαν στο επόμενο στάδιο όπου θα συμμετείχαν η Ελλάδα και η Τουρκία. Όταν συμφωνήθηκε η Τετραμερής, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Κώστας Σιμίτης, αρχιτέκτονας της πολιτικής για λύση του Κυπριακού με καταλήτη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 7 Μαρτίου 2004 υπήρξε κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές και ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος είχε αποφασίσει να ακυρώσει την Τετραμερή και εξασφάλισε τη συγκατάθεση του νέου Πρωθυπουργού για τυπική συμμετοχή της Ελλάδας στη διάσκεψη που είχαν συγκαλέσει τα Ηνωμένα Έθνη στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Σε αυτό βοήθησε και η Εκκλησία. Ο Πάφου Χρυσόστομος, ως απεσταλμένος του Τάσου Παπαδόπουλου, μετέβη ειδικά στην Αθήνα και συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ήδη έχω παρακαλέσει τον Μακαριότατο να δει τον κύριο Πρωθυπουργό, να του μεταφέρει τις σκέψεις μας, τις αγωνίες μας. Σε ό,τι αφορούσε την Τουρκία, ο Ερντογάν ήταν αποφασισμένος. Ο Denktaş το γνώριζε και αρνήθηκε συμμετοχή στη διάσκεψη της Λουκέρνης. Ή κατά πόσο είναι ένα από τα συνηθισμένα τεχνάσματα για να εξασφαλίσει κάτι άλλο για διαδικαστικά θέματα. Δεύτερον, η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα απευθύνει στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Ηγέτης σημαίνει ένας εκλεγμένος από τον λαό, όχι διοριζόμενος από οποιοδήποτε άλλο. Προφανώς, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος προτιμούσε τον Denktaş για συνομιλητή του. Τελικά, η αποχή του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων από τις συνομιλίες της Λουκέρνης διέλυσε τις προσδοκίες του Προέδρου Παπαδόπουλου για ναυάγιο λόγω της τουρκικής πλευράς. Η ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία πήγε στις συνομιλίες της Λουκέρνης με αρνητική προδιάθεση. Η εικόνα που εξέπεμπαν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης ήταν απεσιόδοξη. Το περιβάλλον δεν είναι καθόλου καλό. Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε απομόνωση, ενώ έντεχνα δημιουργείται ατμόσφαιρα αποκλεισμού αλλά και ψυχολογικής πίεσης. Μα πείτε δύο λόγια. Όχι, είναι απαγορεύοντα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ευρωπαϊκό update. Η τετραμερής διάσκεψη στην οποία είχαν επενδύσει τα Ηνωμένα Έθνη για πρόοδο τελικά δεν έγινε. Ο κύριος Καραμαλής θεωρεί ότι δεν προβλέπεται από τη συμφωνία της Νέας Υόρκης αυτή η τετραμερή συνάντηση που επιδίωξε ο Αλβαρότης, όταν κακό την επιδίωξε βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα ήθελε ο κύριος Καραμαλής ποτέ να είναι στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Ταλάτ, είναι ο ψευτοπρωθυπουργός των κατεχομένων. Η τουρκική πλευρά προσήλθε στις διαπραγματεύσεις με το maximum των απαιτήσεών της. Με έγγραφο της απέτησε ξεχωριστή κυριαρχία, διζωνικότητα, ευθυγράμμιση χάρτη, μόνιμες παρεκκλήσεις και πρωτογενές δίκαιο. Το τουρκικό έγγραφο διέρευσε αμέσως στα μέσα ενημέρωσης. Η κακή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Το πρωί διέρευσε αυτή η πληροφορία ότι ο Άλβαρο Ντεσότο στη χθεσινοβραδινή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε και τώρα πλάνα από το έγγραφο, Μιχάλη Παυλίδη, να σε ενημερώσουμε. Το άτυπο έγγραφο το έχουμε στα χέρια μας, το αποκαλύψαμε πρώτοι, το κρατούμε. Αντί πίσω από κλειστές πόρτες, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν από τις οθόνες των τηλεοράσεων. Το τουρκικό έγγραφο τροφοδότησε την επικαιρότητα για 2-24 ώρα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος αναχώρησε από τη Λουκέρνη και πήγε στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει σαν παρατηρητής σε ένα εντελώς αδιάφορο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, θα μεταβείτε στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής, 25 με 26. Θα αντιθεί και το Κυπριακό σε αυτή τη σύνοδο, τι αναμένετε εσείς? Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν είναι δυνατόν η Κύπρο να μην μετέχει στα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Αμέσως μετά την αναχώρηση του Τάσου Παπαδόπουλου, ξέσπασε άλλος ένας επικοινωνιακός πόλεμος. Ότι προκλήθηκε σ' άλλος από την αποφάση του Αλβάρο Ντεσότο να παραδώσει έγγραφο εν διαπουσία του Προέδρου στις Βρυξέλλες.
με το οποίο, όπως είπαμε και χθες, εκβιάζει τις υπογραφές των ηγετών και την αποδοχή τους ότι το τελικό κείμενο του Kofi Annan είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και όχι διαιτησίας. Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, ο κύριος Παπαδόπουλος οργίστηκε μόλις πληροφορήθηκε την παράδοση του εγγράφου στον κύριο Χριστόφια, ενώ ο ίδιος απουσίαζε. Ύστερα από δύο μέρες, και αφού το κλίμα στις σχέσεις μεταξύ της ελληνοκυπριακής πλευράς και της διαπραγματευτικής ομάδας των Ηνωμένων Εθνών επιδεινώθηκε, ο Τάσος Παπαδόπουλος διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες. Αυτό είναι ανακριβές. Ο κύριος Δεστέτρο μου είχε δώσει το κειμένο πριν αναχωρήσω. Ωστόσο, το κλίμα δεν έμελε να βελτιωθεί. Ο Τάσος Παπαδόπουλος αρνήθηκε πρόσκληση σε δείπνο που παρέθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη σε όλες τις αντιπροσωπείες. Εστάλη πρόσκληση του κυρίου Ντεσότο στους τέσσερις συνδετημόνες του. Ο κύριος Παπαδόπουλος του τηλεφώνησε από τις Βρυξέλλες και του είπε ότι αδυνατεί να παρασύρει το δείπνο επειδή και αυτός και ο κύριος Μολυβιάτης είναι κουρασμένοι. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι οργισμένος με τη στάση του κυρίου Ντεσότο και ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι τη δυσαρέσκειά του. Εκείνες τις ώρες που ο Τάσος Παπαδόπουλος βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τα Ηνωμένα Έθνη, οι Βρυξέλλες απέρριψαν το αίτημα της Τουρκίας για μόνιμες παρεκκλήσεις. Ήταν η συνεισφορά του Γκίντερ Φερχόγγεν στην προσπάθεια για λύση. Ο Ραούφ Νεκτάς έγινε έξαλλος. Bir Nazi generali gibi veya çavuşu gibi yürüyor, barbar bağırıyor. Diplomasinin neresinde var bu? Η Τουρκία εγκατέλειψε τα διαπραγμάτευτα αιτήματά της και επέβαλε ένα σύντομο κείμενο από 11 σημεία όλα δευτερεύοντα. Τι έπραξε η τουρκοκυπριακή πλευρά στις 26 τόσων του Μάρτη? Επεριόρισε σε 11 σημεία αυτά τα οποία ζητούσε. Όχι με βάση το τι ζητούσε ο Ντεχτάς, αλλά μέσα από μια λογική που της επέτρεπε να τα επιτύχει. Ο Άλβαρο Ντεσότο ζήτησε τις κόκκινες γραμμές της ελληνοκυπριακής πλευράς για να μπει στη διαδικασία του παρεδώσε. Ο Τάσος Παπαδόπουλος αρνήθηκε. Τα Ηνωμένα Έθνη διαπραγματεύτηκαν με τους Χριστόφια, Αναστασιάδη και Βασιλείου στη βάση μιας δέσμησης ηγήσεων που είχε υποβάλει ο Τάσος Παπαδόπουλος στα Ηνωμένα Έθνη στις συνομιλίες της Νέας Υόρκης. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος εντωμεταξύ διαπραγματευόταν μυστικά με τον Σερντάρ Ντεκτάς την εγκατάλειψη των συνομιλιών με συνυπευθυνότητα. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου δεν είχαν καμία ενημέρωση και το έμαθαν αργότερα από τον τουρκικό τύπο. Red gazetesinin manşeti son dakikada ahlaksız teklif şeklinde Rum ve Yunan tarafı Kıbrıs görüşmelerinin son anında Türk tarafına gelin masadan kalkıp bu anlaşmayı birlikte bozalım teklifini getirdi. Türk tarafı bunu reddetti. Η τουρκική πλευρά, γνωρίζοντας πια τις προθέσεις του Προέδρου Παπαδόπουλου, παρέμεινε στις συνομιλίες. Δεν είχε να ρισκάρει τίποτα. Ο Kofi Annan ολοκλήρωσε το σχέδιο χωρίς να πάρει τις κόκκινες γραμμές της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ικανοποίησε τα πλήστα από τα 11 σημεία της τουρκικής πλευράς, καθώς και πλήστα από τα 7 σημεία που έθεσε ο Τάσος Παπαδόπουλος στη Νέα Υόρκη. Έχουμε θέσει εν συνόλο 7 ενότητες. Εκ των 7 ενοτήτων, οι 6 τουλάχιστον έχουν ικανοποιηθεί. Στις 29 Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας παρέδωσε το σχέδιό του. Ο Άλβαρο Ντεσότο διάβασε στους δημοσιογράφους τη συνοδευτική δήλωση του Γενικού Γραμματέα. The entrenched attitudes of decades have already begun to give way. As the snowfall subsided, the fog lifted, and the sun appeared at Birkenstock, the ice broke. Η αισιόδοξη νότα του Γενικού Γραμματέα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να επαναλάβω ότι είναι έντονα ενοχλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπήρχαν και στιγμές που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Θεωρούσε ότι, δικαιολογημένα θα έλεγα, ότι θα ήταν πιο δίκαιοι οι μεσολαβητές. Το τι θα πράξει, έχω την εντύπωση ότι μόνο αυτός γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε και χθες, αυτός είναι ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς και πρέπει να του έχουμε όλη εμπιστοσύνη. Και, πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ιδιαίτερα αυτές τις τρεις μέρες πρέπει να απουσιάζει η κριτική. Τα δεδομένα όχι μόνο διαστρεβλώνονταν, αλλά και διακομωδούνταν. Από το 51% οι Ελληνοκύπροι θα δικαιούνται μόνο το 1 τρίτο. Το υπόλοιπα 2-3 τα χάνονται και μαζί οι αποζημιώσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εάν κάποιος έχει ένα σπίτι, για παράδειγμα, τι θα πάρει, το κοτέτσι, το αποχωρητήριο ή το υπνοδωμάτιο? Εδώ θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Από τις δικές μας προτάσεις φαίνεται να έχουν ικανοποιήσει μερικώς, όχι τα σημαντικότερα ζητήματα, ενώ έχουν ικανοποιήσει σχεδόν απόλυτα όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Πράγματι τα πήραν όλα οι Τούρκοι.
Ας θυμηθούμε τι ζητούσαν. Ξεχωριστή κυριαρχία, διζωνικότητα, ευθυγράμμιση χάρτη, μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεκτημένο. Αυτές ήταν οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας. Δεν πήραν τίποτα. Ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ήταν πρόθυμα να διαταράξουν την ισορροπία του σχεδίου, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση το επέτρεψε. Όμως δεν υπήρχαν πια αυτιά να ακούσουν οτιδήποτε το διαφορετικό. Ας πάρουμε για παράδειγμα το πιο σημαντικό από τα αιτήματα της Τουρκίας, τις μόνιμες παρεκκλήσεις. Yes. It could be acceptable. We've already done this for other countries. It's a tradition. We have made exceptions lasting for a specific time period, not permanent derogations. Η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτεί τις μόνιμες παρεκκλήσεις με μεταβατικές περιόδους που θα μπορούσαν να ακυρωθούν πολύ σύντομα ήταν μια σπουδαία κατάκτηση. Η στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωνε τη διχοτόμηση που ήταν τουρκικός στόχος για μισό αιώνα. Αυτή τη μεγάλη νίκη, η κυβέρνηση και η Κυπριακή Εκκλησία την παρουσίαζαν σαν ήττα. Δεν μπορούν να μείνουν ούτε μόνιμες παρεκκλήσεις, ούτε μπορούμε συνεχώς να συντηρούμε το τουρκικό ραχάτι οικονομικά. Οι μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεκτημένο, σε συνδυασμό με το ότι δεν θα υπάρχει ούτε το ενοπιτικό στοιχείο της κοινής οικονομίας, φοβούμαι ότι θα οδηγήσει σε, όχι στην επανένωση της πατρίδας μας, αλλά σε έναν γεωγραφικό και εθνικό διαχωρισμό. Ο Κόφι Ανάν παρέδωσε το τελικό σχέδιό του στις 31 Μαρτίου. Let me be clear. The choice is not between the settlement plan and some other magical or mythical solution. In reality, at this stage, this choice is between the settlement or no settlement. Ο Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε το τελικό αποτέλεσμα σαν μεγάλη νίκη. Αυτό το μήνυμα ήθελε να στείλει στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος μίλησε όταν επέστρεψε στην Κύπρο εκπέμποντας εικόνα ηττημένου. Δυστυχώς η προσπάθειά μας δεν απέδωσε. Όχι μόνο η αρνητική στάση και οι αδιάλλακτες θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς συνεχίστηκαν σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας, αλλά προσθέθηκαν 11 νέες πρόσθετες απαιτήσεις από την Τουρκία που κύριο σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν κατά κύριο λόγο συμφέροντα και επιδιώξεις της Τουρκίας μέσω της Κύπρου, που μέσα από την επιδιετησία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ βρήκαν ανταπόκριση είτε ολικά είτε σε κάποιο βαθμό. I don't know why some people are trying to snatch defeat from the jaws of victory. Θέλετε να σας πω κάτι, ο Ερντογάν επικοινωνιακά κέρδισε, η ελληνική πλευρά ενώ κέρδισε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, έχασε στην εικόνα γιατί έτσι θέλαμε να δείξουμε. Δηλαδή στη επικοινωνιακά θέλαμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της ήττας. Παρά την εντύπωση που διαμορφώθηκε στην Κύπρο ότι στη Λουκέρνη οι Τούρκοι τα πήραν όλα, στην ίδια την Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν είχε να αντιμετωπίσει την κριτική των εθνικιστών και του στρατού. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αφού μελέτησε το τελικό σχέδιο Ανάν, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία δεν εξασφάλισε τα μεγάλα αιτήματά της. Έτσι γράφει η ανακοίνωση, η κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να γίνουν μόνιμες οι παρεκκλήσεις από το κοινοτικό κεκτημένο μέσω του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η διζωνικότητα και το δικαίωμα της Τουρκίας ως εγκύτρια δύναμη. Getirilmesi konusunda neticeyi %100 almış diyemeyiz. Orada şüphesiz ki bir riskimiz var. Ο Τενκτάς προσπάθησε να δημιουργήσει κοινή γνώμη στην Τουρκία ενάντια στον Ερντογάν. Kıbrıs elden gidiyor. Bu eğer Türk ulusu için bir şey ifade etmezse açıkça Türk ulusu olarak meclisten bunu duymak istiyoruz. Bütün partilerden bunu duymak istiyoruz. Bir partinin iktidardadır diye bize egemen olmadığımızı hatırlatmasını asla kabul edemeyiz. Dedi ki, siz dedi kampanya için Kıbrıs'a gelecek misiniz? Hayır gelmeyeceğiz dedi. Milletvekilleriniz gelecek mi? Hayır göndermeyeceğiz dedi. Ama orada bir şey unuttum. Siz buraya gelecek misiniz sorusunu soramadım. Neden? Halbuki yani Sayın Denktaş
Buradakiler oy vermeyecek ki, oradakiler oy verecek. Orada yapın bu kampanyayı, niye burada yapıyorsunuz? Η εκτίμηση του Τάσου Παπαδόπουλου ότι η τουρκική πολιτική ήταν μονολιθική και ότι οι διαφωνίες ήταν επικοινωνιακά τεχνάσματα αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη. Το βέβαιο όχι των Ελληνοκυπρίων απάλλαξε την Τουρκία από τα διλήμματα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έκανε ακόμη πιο σαφείς τις προθέσεις του, δίνοντας συνέχεια στις μυστικές συνομιλίες της Λουκέρνης με τον Σερντάρ Ντενκτάζ στην κατοικία του στη Στράκα. Κοινός στόχος Παπαδόπουλου Ντενκτάζ ήταν η εξουδετερώση της διαδικασίας δια της αναβολής των δημοψηφισμάτων. Στην Τουρκία, ο Αμπτουλάχ Γκιούλ αποκάλυψε τις μυστικές συναντήσεις Παπαδόπουλου και Ιούντεν Κτάζ στη Λουκέρνη. Λίγο αργότερα, ο Αμπτουλάχ Γκιούλ προκάλεσε αίσθηση, υποστηρίζοντας από το βήμα της Βουλής ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά τους προέτρεπε συνεχώς να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις της Λουκέρνης. Η ταύτιση στόχων Παπαδόπουλου Ντενκτάζ έγινε πρώτο θέμα στον τουρκικό τύπο. Milliyet gazetesi "Ohi ve hayır" manşetini atmış bugün. Ohi Rumca hayır demek. Bugüne kadar hiçbir konuda uzlaşamayan Denktaş'la Rum lider Papadopoulos ilk kez aynı fikirde, referandumda oyumuz hayır. Τη Μεγάλη Τετάρτη στις 7 Απριλίου 2004, με ένα έντονα φορτισμένο διάγγελμα, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος αφόρησε συνολικά το σχέδιο ΑΝΑΝ και κάλεσε το λαό να το καταψηφίσει. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κυβερνών. Σε καλώ να απορρίψεις το σχέδιο ΑΝΑΝ. Σε καλώ να πεις στις 24 του Απρίλη ένα δυνατό όχι. Σε καλό να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου. Καλή Ανάσταση σε όλους. Έχω την εντύπωση ότι κάποια δήλωση... Να συνδεθούμε παρακαλώ. Πέτρο Κωνσταντίνου. Γιάννη Καρεκλά, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλοί κόσμος έχει μαζευτεί εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο για να συγχαρεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ομιλία την οποία έκαμε και το διάγγελμά του. Αυθόρμητα έχουν μαζευτεί εδώ, έχουν σπάσει τον κλειό της αστυνομίας στην είσοδο του Προεδρικού και έχουν φτάσει εδώ στο προάβλιο του Προεδρικού Μέγαρου να ακούσετε τι λένε. Θα πάμε full screen, παρακαλώ, να παρακολουθήσουμε τα πλάνα. Ό,τι έχω πει απόψε είναι από την καρδιά μου και από το μυαλό μου. Πριν από το διάγγελμα του Πρόεδρου, το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ είχε αποφασίσει να εισηγηθεί το ναι στο δημοψήφισμα. Μετά το διάγγελμα, το όχι εκτινάχθηκε στα ύψη. Η απόφαση του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ κινδύνευε να καταποντιστεί. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2004 συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ για να εγκρίνει την εισήγηση του πολιτικού γραφείου για το ναι. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνεδρία, η Κεντρική Επιτροπή ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την επομένη το πρωί. Συνεχίζεται η ολομέλεια. Είναι απλό το ζήτημα. Πολύ απλό. Λυπητερή καμπάνα όμως. Συγγνώμη. Καμπάνα λυπητερή. Τα αστεία αρχίστε δάζει σοβαρά τα πράγματα. Την επομένη το πρωί, το πολιτικό γραφείο διατύπωσε νέα εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή για αναβολή των δημοψηφισμάτων. Η Κεντρική Επιτροπή διαπιστώνει πως η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό μέτωπο οδηγεί στην απόρριψη του σχεδίου. Ακόμα και ως βάση για διαπραγμάτευση. Συνυπολογίζοντας όλα τα αντικειμενικά δεδομένα που είναι σήμερα μπροστά μας, το ΑΚΕΛ καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και τον διεθνή παράγοντα να προχωρήσουν στην αναβολή των δημοψηφισμάτων για μερικούς μήνες, ώστε να προηγηθεί η δυνατότητα αντικειμενικής παρουσίασης του σχεδίου στο λαό. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΑΚΕΛ θα είναι υποχρεωμένο να μην υποστηρίξει την έγκριση του σχεδίου ΑΝΑΝ στο δημοψήφισμα. Η ανατροπή του Μεγάλου Σαββάτου ήταν ένας θρίαμβος για τον Τάσο Παπαδόπουλο.
Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Να το συγχαρώ για την ελληνοπρεπή στάση του που μας θύμισε με το διάγγελμά του ένα νέο μακάριο. Να του ευχηθούμε. Ο Νίκος Αναστασιάδης ανέλαβε την ευθύνη να στηρίξει το σχέδιο παραβλέποντας το πολιτικό κόστος. Κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα, όπως και όλοι εσείς, το δραματικό διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν αποκρύβω πως εκπλάγηκα από όσα ελέγχτηκαν. Δεν αποκρύβω πόσο απογοητεύτηκα όταν παρακολουθούσα τον Πρόεδρο να δαιμονοποιεί τη μια μετά την άλλη τις πρόνοιες του σχεδίου προκειμένου να καταλήξει σε μια από πολλού προηλυμένη απόφαση. Θα ένιωθα ανάξιος αν τούτη την κρίσιμη ώρα παρασυρώμουν από το λαϊκό ρεύμα για να γίνω από τη μια αρεστός αλλά και συνάμα συνυπεύθυνος για τα όσα θα επακολουθήσουν από την απόρριψη της προτινόμενης λύσης. Τούτη είναι, φίλες και φίλοι, η ώρα της αλήθειας. Είναι η ώρα που η ιστορία πραγματικά χτυπά την πόρτα μας και εγώ δεν θα την αγνοήσω. Όταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποφάσιζε ναι, το συνέδριο του ΑΚΕΛ είχε ήδη επικυρώσει την εισήγηση της ηγεσίας για συγκαλυμμένο όχι, με βασικό επιχείρημα το κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Οι εθνικιστές κάθε απόχρωσης βρήκαν την ευκαιρία να χύσουν ξανά το δηλητήριο του εθνικισμού και του σοβινισμού. Όσοι αισθάνονται να βολεύονται με την παρούσα διχοτομική κατάσταση εξαπέλυσαν σταυροφορία κατά του σχεδίου καπηλευόμενη την Κυπριακή Δημοκρατία. Δημιουργήθηκε έτσι ένας παροξισμός αρνητισμού στην ελληνοκυπριακή κοινωνία που δεν επιτρέπει τον νυφάλιο προβληματισμό για την νυφάλια συζήτηση. Δεν σε ακούει κανένας. Το ΑΚΕΛ δημιούργησε την εντύπωση πως αν προσφέρονταν κάποιες διασφαλίσεις για την εφαρμογή του σχεδίου, ενδεχομένως να άλλαζε την απόφασή του. Εύχομαι και ελπίζω να παραχωρηθούν αυτές οι αναγκαίες εγγύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε έναν ανεπιφύλακτο ναι και από πλευράς του ΑΚΕΛ, πράγμα το οποίο θέλει πάρα πολύ να κάνει. Ο Κόφι Ανάν προώθησε ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας που να διασκέδαζε τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ. Η κυβέρνηση παρενέβη προς τη Μόσχα για να μπλοκάρει το ψήφισμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ιακώβου, πάει επιγόντως στη Μόσχα για να δει τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό για ποιο σκοπό. Έκδηλα για να προσπαθήσει να τον πείσει η Ρωσία να μην επιτρέψει να ληφθεί απόφαση. Those in favor of the draft resolution contained in document S/2004-313, please raise their hand. Those against. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. Ορθώς πιστεύουμε δεν ψηφίστη για να μην θεωρηθεί μάλιστα ότι υπάρχει και εκ των άνω επηρεασμός. Η Ρωσική Ομοσπονδία φαίνεται ότι στέκεται πάνω σε κάποιες αρχές διαχρονικά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Θεός να ευλογεί τη Ρωσία. Μας έσωσε από μια καταστροφή. Η Ρωσία έδειξε ότι δεν υπάρχει μόνο μία δύναμη στον πλανήτη. Ύστερα από το ναυάγιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Δημήτρης Χριστόφιας κάλεσε τους δημοσιογράφους και υπενθύμησε στα μέλη και οπαδούς του ΑΚΕΛ πως ισχύει η απόφαση για το όχι. Θέλουμε αφού ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα εγγυούνται την εφαρμογή της λύσης, να εξασφαλίσουμε το ναι από τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ώστε να τσιμεντώνεται η εφαρμογή μιας δύσκολης λύσης με τα αναγκαία πρακτικά μέτρα και εγγύησεις. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, που διέθεσε στο Κυπριακό τον περισσότερο από το χρόνο του, προσπάθησε να πείσει τους Ελληνοκύπριους να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία. The vision of the plan is simple. Reunification and reconciliation in safety and security in the European Union. The world is ready to help you turn that vision of the future into reality. But we cannot take that fateful decision for you. We await your call. Ευχαριστώ. Chok Tesheku Ederim.
Thank you very much. Η δική μας απάντηση ήταν η διασπορά του φόβου της οικονομικής κατάρρευσης του κράτους σε περίπτωση λύσης. Στα 15 δισεκατομμύρια λίρες κοστολογεί τη λύση, μελέτη που ετοίμασε η Κινητική Τράπεζα και αποκαλύπτει απόψε το Μέγκα. Θα πρέπει να γίνει σημαντική πρόβλεψη για τις δαπάνες που θα επωνυστεί το κράτος, το νέο κράτος. Μιλούμε για αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες, ανάγκες που προβλέπεται να οδηγήσουν το έλλειμμα μέχρι και 10% τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε διάσκεψη δωρητών για τη χρηματοδότηση των αναγκών της λύσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε το κόστος της λύσης στα 2 δισεκατομμύρια στα πρώτα 5 χρόνια και όχι 15 δισεκατομμύρια όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση της Κύπρου. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη διάσκεψη στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Όσο πλησίαζε η μέρα του δημοψηφίσματος, τόσο εντυνόταν ο ψυχολογικός πόλεμος κατά της λύσης. Την τελευταία εβδομάδα άνοιξαν όλα τα ζητήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος γνωμοδοτήσεις από συνταγματολόγους, απαντά ότι δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου και ότι απαιτούνται περαιτέρω κανονισμοί. Παρόλο που είναι συνήθεια πρακτική, λέει η νομοδότηση, να περιλαμβάνονται προστατευτικές ρυθμίσεις για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Το Σύνταγμα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας δεν περιέχει τέτοιες διατάξεις. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να υπηρετήσουν στο ομόσπονδο κράτος, διότι η κυβέρνηση τους προειδοποίησε ότι θα χάσουν τα δικαιώματά τους. Δεν αναμένω από έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει 20-30 χρόνια υπηρεσίας, να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα επιβόλαια, μη γνωρίζοντας ποια θα είναι τα δικαιώματα του. ΠΕΚ και αγροτικοί τάσσονται κατά του σχεδίου Ανάν, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στο μαρασμό και την οικονομική εξαθλίωση. Να απαντήσουν με ένα σταθερό, σίγουρο όχι στο σχέδιο Ανάν για τη σωτηρία της πατρίδας και του αγροτικού μας κόσμου. Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι εκείνοι που θέλουν να πούν έναν ξερό όχι, τονίζουν μόνο τα αρνητικά. Ένα κατούτο δυστυχώς στη δική μας στην πλευρά. Έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα, ένας παροξισμός υπέρ του όχι. Και ενάντια σε αυτόν τον σχέδιο, πάση θυσία. Αυτός ο παροξισμός πέρασε στην κοινωνία ακόμη και μέσα από καθημερινά σύριαλ της τηλεόρασης. Μια συνήθεια, ήρθαν οι ίδιοι που μας ανάγκασαν το σχέδιο να πιάω με έναν αναγιωτούς τους επίκους. Να με αναγκάσεις εσύ να πιάω αναγιωτούς τα ποντίκια. Μα εσχέδιο που έχουμε σχέδιο, εσχέδιο. Και να είσαι σίγουρος, κύριε Ερακλή μου, ότι στις 24 Απρίλη ο Κυπριακός λαός θα πρωτοφωνάξει «Ήπαγιο πίσω μου, σατανάν, ανάν! Ήπαγιο πίσω μου, σατανάν, ανάν!» Ποιο νυφάλια, δεσποινισούλη μου, ποιο νυφάλια. Μαν τες νυφάλια, σιόρ! Θα με σταυρώνω μάτσε, δεν το πήραμε χαπάρι και εσύ λαλείς μου να με ποιο νυφάλια. Ε, όχι! Όχι, κύριε Ερακλή μου! Όχι! 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 Εγώ σας λέω, εχτές μου δείξαν ένα μπλε φυλάδιο με όχι πάνω, όχι στην κατοχή, όχι στο έσφος κλπ. Που κυκλοφορούσαν, αγαπητοί μου, σε δημοτικά σχολεία και σε γυμνάσια, σε παιδιά των 10 και 12 χρονών. Υπάρχουν καθηγητές που πάνε και λένε στα παιδιά, βάλτε τις αυτές να βρείτε. Καλά, ούτως ή άλλως δεν μπορούν να ψηφίσουν. Δεν έχει σημασία να ψηφίσουν. Έχει σημασία πώς δηλητηριάζεις αυτά τα νέα παιδιά. Τι κλίμα πας να δημιουργήσεις. Το σχέδιο ΑΝΑΝ είναι προδοσία. Είναι το ξεπούλημα. Στην άλλη πλευρά, το κλίμα ήταν αντίστροφο. Η πορεία προς το δημοψήφισμα και η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα διαρκές φεστιβάλ στις πλατείες με χορούς και τραγούδια. Ακόμη και στα ελληνικά. Η θρησκευτική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων έκανε μια ιστορική υπέρβαση. Προσευχήθηκε στον τάφο του Μακαρίου. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η επίσκεψη του Σεϊχ Ναζίμ Κυπρισί και της υπόλοιπης ομάδας των Τουρκοκυπρίων στον τάφο του Εθνάρχη Μακαρίου στο Θρονί. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Οι Τουρκοκύπροι προσευχήθηκαν με βλάβια για ειρήνη στην Κύπρο και έψαλαν ύμνους στη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου. Η απάντηση του τοποτηρητή του θρόνου γύριζε την ιστορία 50 χρόνια πίσω. Είμαι σίγουρος ότι την 1η του Μάη θα μπούμε στην Ευρώπη. Εκείνο που δεν καταφέραμε το 55-59 την ένωση με την μητέρα πατρίδα, την καταφέρνουμε μέσω της Ευρώπης. Και εγώ ήδη έχω καλέσει όλους τους αγωνιστές του 55-59 παφίτες να έρθουν στη Μητρόπολη μετά την Θεία Λειτουργία η ώρα 10, γιατί τα ψυγεία της Μητρόπολης θα είναι γεμάτα σαμπάνιας και θα τις ανοίξουμε να γιορτάσουμε την ένωση της Κύπρου μετά της Ελλάδος μέσω της Ευρώπης. Ο εθνικιστικός παροξυσμός και η παραπληροφόρηση ενόχλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατ Κόξ, προβληματίστηκε για το επίπεδο δημοκρατίας στην Κύπρο. This represents an unwholesome spectacle that is unworthy of a state that otherwise seeks and normally should fulfill the Copenhagen criteria. Πιο έντονος ήταν ο Γκίντερ Φερχόγεν, ο οποίος εργάστηκε για μια ευρωπαϊκή λύση χωρίς μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεκτημένο. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι από την κυβέρνηση της Κύπρου ότι με απογοήτευσε, με προκάλεσε και με εξαπάτησε. Για μήνες ολόκληρος, με καλή την πίστη, εγώ προσωπικά δεχόμουν τις θέσεις των Ελληνοκυπρίων και έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να δημιουργήσω εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στους Ελληνοκυπρίους και στους Κυπρίους να υπερψηφίσουν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Το λιγότερο το οποίο θα μπορούσαμε να περιμένουμε από ένα κράτος το οποίο σε 10 μέρες θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε αν μη τι άλλο να υπάρξει μια πολύ λεπτομερής και ενδελεχής και σωστή ενημέρωση του τι είναι αυτό το οποίο συγχαρακτηρίζει την πρόταση Ανάν. The truth is a no vote by Greek Cypriots will keep 30,000 Turkish troops in the other part of the island. A no vote by Greek Cypriots will ensure that the prospect of more settlers coming is enhanced, and a no vote will pass to a younger generation the burdens of an older one. Greek and Turkish Cypriots to have the courage to turn the page now, before they enter the European Union. We're saying to them, leave nationalism outside. If at the end of the day, there is a yes in the northern part and it's no in the southern part, life will not be the same. And that everybody has to know it. Το μεγάλο ερώτημα είναι, ακούει κανείς τους φίλους μας, αυτούς που μας έβαλαν στην Ευρώπη? Είναι δυνατόν αυτοί που μας έβαλαν στην Ευρώπη, ο κύριος Φερχόγεν, η κυρία Μέχλι Ρότε, ο κύριος Ζακ Πος, ο κύριος Πατ Κόξ, σήμερα να έχουν γίνει μέρος της διεθνούς συνωμοσίας εις βάρος μας? Δεν άκουγε κανείς. Η απόφαση για τον ενταφιασμό της πρωτοβουλίας ήταν προηλημένη. Το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι Ελληνοκύπροι είπαν όχι με το συντριπτικό 76%, ενώ το 65% των Τουρκοκυπρίων είπαν ναι. Mr. Papadopoulos's rejection of the plan meant that he joined company with Mr. Rauf Denktash, who also gave wide-ranging and far-reaching reasons to reject the plan. Paradoxically, Mr. President, each leader claimed that the plan as finalized threatened the security and safety of his people and gave in to all the key demands of the other side. Καλούμαστε να κατανήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Το αρμάκι için harekete geçtim ve devlet kurtarılmıştır.